Η συζήτηση κατά κύριο λόγο αφορά το μέτρο του μεταφορικού ισοδυνάμου που, όπως γνωρίζετε, ψηφίστηκε από τη Βουλή. Έχουν βγει οι ερμηνευτικές ΚΙΑ και έχει ξεκινήσει η εφαρμογή του από 1η Ιουλίου του 2018. Υπήρξαν κάποιες μικροκαθυστερήσεις στο ξεκίνημα της πλατφόρμας, γιατί άρχισε αρκετά να ψηφιστεί ο νόμος. Παρ' όλα αυτά, από τις 10 Ιουλίου η πλατφόρμα για τους νησιώτες επιβάτες είναι ήδη λειτουργική. Ήδη έχουν εγγραφεί περίπου 10.000. Έχουν δοθεί περίπου 10.000 μοναδικοί αριθμοί νησιώτη. Φυσικά θέλουμε πολύ περισσότεροι να εγγραφούν και ήδη έχουν ξεκινήσει τα εισιτήρια να εκδίδονται με το μοναδικό αριθμό νησιώτη. Στη Λέσβο είναι πάνω από 2.000. Είναι πάνω από 2.500 τα μοναδικοί αριθμοί νησιώτη και τα εισιτήρια είναι πάνω από 300, κάπου τόσο. Άρα έχει ξεκινήσει και δουλεύει. Πιστεύω ότι πρέπει να γίνει μέρος της καθημερινότητας των νησιωτών. Γιατί είναι ένα σημαντικό βοήθημα, το οποίο για την περίπτωση της Λέσβου είναι περίπου στα 14 ευρώ το ταξίδι για Πειραιά και επιστροφή. Άρα δεν το λες και αμεληταίο, σαν ποσό. Την διαχείριση του όλου project την έχει η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Είναι η διαχειριστική αρχή που περιγράφεται στο νόμο και κάποιοι μας είπαν ότι φτιάχνουμε καινούργιους φορείς. Είναι η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής είναι λοιπόν ο διαχειριστής του έργου και ο ενδιάμεσος φορέας, σε λίγο θα περάσουμε και για το κομμάτι των επιχειρήσεων, είναι ο γνωστός σε όλες τις επιχειρήσεις, πιστεύω, ο ΕΦΕΠΑΕ, ο οποίος θα αναλάβει το κομμάτι της εφαρμογής της λειτουργίας για τις επιχειρήσεις. Το μέτρο αφορά τις νησιωτικές επιχειρήσεις. Σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε τις νησιωτικές επιχειρήσεις, να τις βοηθήσουμε στο κόστος το μεταφορικό, το οποίο είναι ένα σημαντικό κόστος. Και αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι όχι μόνο για τη μεταφορά των προϊόντων προς τα νησιά, άρα για την εισαγωγή προϊόντων, αλλά θα έλεγα για νησιά όπως είναι τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου, που έχουν και μεγάλη παραγωγή, και μεταποιητική και αγροτική παραγωγή, και για τη μεταφορά των προϊόντων έξω από τα νησιά και ανάμεσα στα νησιά. Γιατί θα επιδοτείται και αυτό το κόστος. Άρα, με αυτόν τον τρόπο, μειώνουμε το ανταγωνιστικό μειονέκτημα που έχουν οι νησιωτικές επιχειρήσεις στην εξαγωγή προϊόντων. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Χρηστικές πληροφορίες, τις οποίες παρακαλώ να μεταφέρετε σε όλα τα μέλη σας, σε όλους τους νησιώτες επιχειρηματίες. Επιλέξιμες είναι μέχρι και μεσαία επιχείρηση. Μεσαία επιχείρηση, όπως γνωρίζετε, είναι μέχρι 40 εκατομμύρια ετήσιο κύκλο εργασιών. Άρα, όλες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία που να είναι πάνω από 40 εκατομμύρια. Δεν έχουμε μεσές. Ακριβώς. Είναι μικρές, πολύ μικρές κλπ. Και οικογενειακές επιχείρησεις. Ναι, είναι διαβάθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως έχει εφαρμοστεί στο Εθνικό Δίκαιο, με μικρές διαφοροποιήσεις. Άρα λοιπόν είναι όλες οι επιχειρήσεις, οι εμπορικές, οι ξενοδοχειακές, όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή φέρνουν προϊόντα ή στέλνουν προϊόντα από τα νησιά μας. Είναι επιλέξιμες όλες οι δαπάνες μεταφοράς προϊόντων από 1η Ιουλίου του 2018. Πολύ σύντομα θα μπορέσουν οι επιχειρήσεις να μπουν και να πιστοποιηθούν ότι είναι νησιωτικές επιχειρήσεις και να πάρουν και αυτές ένα ειδικό κωδικό που θα πιστοποιεί αυτό. Και το Σεπτέμβρη θα ξεκινήσει να περνάτε τα δεδομένα των παραστατικών προκειμένου για το πρώτο τρίμηνο εφαρμογής του μέτρου μέσα στον Οκτώβρη να γίνουν οι πρώτες πληρωμές. Από τον ΕΦΕΠΑΕ, επαναλαμβάνω, δεν φτιάχνουμε νέους δεμές, όπως κατηγορηθήκαμε, χρησιμοποιούμε δοκιμασμένες,
δομές οι οποίες έχουν συνεργαστεί ήδη με τις επιχειρήσεις. Και λειτουργούν. Ακριβώς. Α, λοιπόν. Τώρα, τι χρειαζόμαστε, τι παραστατικά χρειαζόμαστε. Τα απλά παραστατικά που κάθε επιχείρηση έχει στο λογιστήριό της. Φορτωτικές, μεταφορά των προϊόντων και τιμολόγια που συνδέονται με τις φορτωτικές. Τι παραστατικά επιπλέον θα επιδοτήσουμε. Και αυτό οφείλω να ομολογήσω ότι ξεκίνησε σαν ιδέα εδώ, στο νησί της Λέσβου. Όταν συζητούσαμε για το μεταφορικό ισοδύναμο το Μάρτιο, με φίλους, με συντρόφους, ότι επειδή αρκετές επιχειρήσεις έχουν δικό τους μεταφορικό μέσο, επαγγελματικό μεταφορικό μέσο, άρα δεν χρησιμοποιούν μεταφορικές εταιρείες για τη μεταφορά των προϊόντων, επιδοτούμε το κόστος του εισιτηρίου του μεταφορικού μέσου να πάει και να γυρίσει από τον προορισμό του. Και πώς το επιδοτούμε, ως διαφορά του κόστους που θα είχε ένα φορτηγό να πάει σε μία αντίστοιχη απόσταση και να γυρίσει σε χερσαία απόσταση. Επομένως, αυτό που ζητάμε από τους επιχειρηματίες που έχουν δικό τους μεταφορικό μέσο, έτσι, όχι νίκιασα κάποιο μεταφορικό μέσο, που έχουν δικό τους μεταφορικό μέσο, γιατί μετά θα χαθεί τελείως το μέτρο και η μπάλα, το καταλαβαίνετε. Να κρατήσουν αυτά τα εισιτήρια, τα οποία θα τα περάσουν στο σύστημα για τα μεταφορικά μέσα που ήδη θα έχουν δηλωθεί για την επιχείρησή τους και αυτά θα επιδοτηθούν. Άρα είναι μέρος του συνολικού κόστους επιδότησης της μεταφοράς. Επομένως, ημερομηνία σταθμός, 1η Ιουλίου επιλέξιμες δαπάνες. Τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου οι επιχειρήσεις μπαίνουν για τις επιχειρήσεις, έτσι. Τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου οι επιχειρήσεις μπαίνουν με μια τελείως απλή διαδικασία. Φαντάζομαι έχετε δει την απλή διαδικασία που είναι για τους νησιώτες να πάρουν τον κωδικό. Με την ίδια απλή διαδικασία, με μόνιμη προϋπόθεση να έχει καθαριστεί η φορολογική τους δήλωση, το οποίο γίνεται αυτόματα, να πάρουν τον κωδικό αριθμό της επιχείρησης. Και από το Σεπτέμβριο περνάνε τα παραστατικά μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου και μέχρι τα μέσα, ίσως και τέλη Οκτωβρίου, παίρνουν το ποσό που τους αντιστοιχεί. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει, αν θέλετε, και μία δυσπιστία. Εύκολο, κατανοητό, είναι κάτι καινούριο. Και εμείς έχουμε αγωνία να λειτουργήσουν όλα σωστά. Ευτυχώς έχουν πάει μέχρι στιγμής όλα καλά. Ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε καλά. Μην ξεχνάτε ότι είναι μία πιλωτική εφαρμογή. Άρα τώρα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τα λάθη, αλλά και τυχόν προτάσεις που μπορεί να υπάρχουν για την κανονική εφαρμογή που θα γίνει από την 1η-1η του 2019 και θα είναι για όλα τα νησιά της χώρας. Άρα εγώ ζητάω από σας, βοηθήστε το μέτρο, είναι προς όφελος των επιχειρήσεων, δεν το κάνουμε ούτε προεκλογικά, ούτε, γιατί ακούσαμε γι' αυτό ότι είναι ένα προεκλογικό πυροτέχνημα, το κάνουμε γιατί είναι θεσμός, γιατί είναι αίτημα ετών. Και επειδή άκουσα και ένα φοβερό, πάρτε πίσω το μεταφορικό ισοδύναμο και φέρτε μας πίσω το ΦΠΑ. Φέραμε και το μεταφορικό ισοδύναμο ως πρώτο μεταμνημονιακό μέτρο και κρατήσαμε και το ΦΠΑ στα νησιά και θα το κρατήσουμε το ΦΠΑ στα νησιά για όσο υπάρχει προσφυγική κρίση, αλλά εγώ θα έλεγα ότι εδώ πρέπει να διαμορφώσουμε και το λόμπι των νησιωτών, όχι μόνο να τον κρατήσουμε, αλλά να τον επεκτείνουμε και εκεί που ήταν. Άρα λοιπόν είναι στο χέρι μας να παλέψουμε, να συνεργαστούμε για ένα καλύτερο μέλλον για την επόμενη μέρα και των νησιωτών και των νησιωτικών επιχειρήσεων. Γιατί ακούστηκαν και προτάσεις να μπουν και μεγάλες επιχειρήσεις που δεν έχουν έδρα στα νησιά. Ακούστηκαν και αυτές οι προτάσεις στη Βουλή και μάλιστα δυστυχώς και από εκπροσώπους δικού σας.
Πάρα πολύ που με νυφαλιότητα βρισκόμαστε στο τραπέζι και κουβεντιάζουμε με τους φορείς θεσμικά όπως πρέπει να γίνεται πάντα και όπως πάντα το κάνουμε και οφείλουμε να το κάνουμε. Και θα έλεγα ότι μετά από όλο αυτό που έχει συμβεί το τελευταίο διάστημα, τις εντάσεις, τις ανησυχίες και την ηρεμία με την οποία μπορούμε να κουβεντιάζουμε τώρα λόγω της διακρίσης των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, και επειδή το πρόγραμμα είναι πιλωτικό, οφείλει ο τόπος μας στην πιλωτική εφαρμογή του να γίνεται εσείς οι φορείς ο πυλώνας κατοχύρωσης του μέτρου αυτού, στήριξης του μέτρου, να δώσουμε ένα καλό παράδειγμα, γιατί δεν είναι μόνο η Λέσβος, είναι και τα υπόλοιπα νησιά και νοιαζόμαστε για τα υπόλοιπα νησιά. Το Βόρειο Αιγαίο, όλο το Βόρειο Αιγαίο είναι στο πιλωτικό πρόγραμμα. Οι επιχειρήσεις του Βορείου Αιγαίου πρέπει να ενημερωθούν ακριβώς για τη διαδικασία. Βρέθηκα στη Λίμνο την προηγούμενη εβδομάδα, με ενθουσιασμό άκουσαν παραγωγή κρασιών της Λίμνο ότι θα ισχύσει και για εκείνους, διότι τους δίνει μια μεγάλη βοήθεια στην έλλειψη ανταγωνισμού που δεν μπορούν να καλύψουν μέχρι τώρα. Αυτή η προσπάθεια λοιπόν θέλει τη βοήθειά σας για να μπορέσουμε να πούμε ότι ένα μέτρο που το ακούγαμε πάρα πολλά χρόνια και που τελικά εδώ σε νησιά, Υπουργέ, πιστεύω ότι δεν είναι εφαρμόσιμο, γιατί τόσα χρόνια ποτέ δεν τόλμησε κάποιος να φέρει νομοσχέδιο και να ψηφίσει στη Βουλή και να αρχίσει η εφαρμογή του, να το αγαπήσουμε όπως το ΦΠΑ και να το κάνουμε κτήμα της κοινωνίας και με αποτελέσματα. Με αποτελέσματα και στην τιμή των προϊόντων τελικά. Είναι μια ευκαιρία στούτο τον τόπο να δούμε για πρώτη φορά μετά από χρόνια μείωση τιμών. Υπέρ των πολιτών, υπέρ όλων μας. Και σε αυτόν τον αγώνα μου νομίζω ότι και θα προστατεύσουμε το μέτρο για να πιάσει τόπο η προσπάθεια και ο κόσμος της αγοράς θα μας βοηθήσει και το επιμελητήριο θεσμικά σε ό,τι χρειαστεί και όποια άλλη φορά θα συμβάλλουν σε αυτό το πράγμα. Να κλείσω εδώ με την ευχή σύντομα να κουβεντιάζουμε και άλλα μέτρα νησιωτικότητας. Έχουμε αργήσει πάρα πολύ. Είμαι πάρα πολύ περήφανος που βρίσκομαι σε αυτή τη θέση και μέσα σε αυτήν την κατάσταση που είναι η χώρα κουβεντιάζουμε για ένα μέτρο που χρόνια τις καλές εποχές δεν το κουβεντιάσαμε θεσμικά ποτέ. Κύριε Υπουργέ, πρώτα-πρώτα εμείς συμμετείχαμε και στη διαβούλευση, χωρίς να θέλω να μεμφθώ υπό τις υπάρχουσες συνθήκες και τους φορείς που δεν μετείχαν. Απλά εμείς θεωρούμε ότι στον πολιτικό διάλογο πρέπει να είμαστε μέσα για να μπορούμε να διεκδικούμε όσο δυνατόν καλύτερα πράγματα για το νησί. Κύριε Υπουργέ, το μέτρο εμείς ως Δημοτική Αρχή το βλέπουμε ότι είναι κάτι πολύ θετικό, διότι δίνει μια ανάσα, διευκολύνει την επιχειρηματικότητα, τις μεταφορές και τις συγκοινωνίες. Όπως βλέπουμε πολύ θετικά, κάθε κυβέρνηση κάθε φορά αυτού του τόπου να μπορεί να διεκδικεί μέσα στα στενά πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να πετυχαίνει πράγματα που σε δύσκολες συνθήκες δίνουν ανάσες στον τόπο. Κοιτάξτε όμως, όσο αφορά το νησί μας, για να μπορέσουν αυτά τα μέτρα να έχουν αντίκρισμα, θα πρέπει να βελτιωθούν οι συγκοινωνίες. Χωρίς συγκοινωνίες δεν μπορούν αυτά τα μέτρα και με την κατάσταση που είναι σήμερα οι συγκοινωνίες του νησιού, δεν θα μπορέσουν να έχουν αυτή την ευεργετική διάσταση που θα έχουν σε άλλα νησιά. Εμείς ως Δημοτική Αρχή έχουμε να σας καταθέσουμε αυτό, να το δείτε, και είναι μισή σελίδα πράγμα, θα το διαβάσω για να το ακούσετε. Λέω ότι στα πλαίσια της ενημέρωσης για τη λειτουργία του μέτρου του μεταφορικού ισοδύναμου έχουμε την υποχρέωση ως Δήμος, αξιολογώντας τη σημερινή κατάσταση στο νησί και ιεραρχώντας τα προβλήματα με τις συγκοινωνίες, να ζητήσουμε με όση δύναμη έχουμε την ακτοπλοϊκή επανασύνδεση του νησιού με τη Θεσσαλονίκη. Η τελευταία σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τις Κυκλάδες, όπως μαθαίνουμε, επιβάλλει ισοδυνάμως και ισοτίμως τη δημιουργία των προϋποθέσεων από τη μεριά του Υπουργείου σας, ώστε να συνδεθεί και η Λέσβος με τη Θεσσαλονίκη. Όταν το νησί διέθετε τη δικιά του ναυτιλιακή εταιρεία, ήταν στη λειτουργία η γραμμή με το πλοίο ΣΑΠΦΟ. Η γραμμή ήταν βιώσιμη
αφού πέρα από τις εμπορικές συναλλαγές, χιλιάδες φοιτητές και συγγενείς πηγαινοέρχονταν στη Θεσσαλονίκη, που τα πανεπιστήμια της αποτελούν αγαπημένες επιλογές των νέων του νησιού. Αλλά και το νησί αποτελούσε αγαπημένο προορισμό βορειοελλαδιτών, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Μετά την πάυση των δραστηριοτήτων της ΝΕΛ από το δικό σας Υπουργείο και όχι τη δικιά σας κυβέρνηση, προκηρύχτηκαν οι επιδοτούμενες γραμμές, χαρακτηρισμένες και ως άγονες. Και πριν άγονες ήταν. Αν ανατρέξετε ως αρμόδιος υπουργός στους όρους των προκηρύξεων, θα διαπιστώσετε πως οι συμβατικές υποχρεώσεις των πλειοκτητών αφορούσαν νεότευτα πλοία και ταχύπλοα. Ανταυτού, επιδοτούνταν στα μπιοκάραβα του Αγούδημου που απαξίωναν τη γραμμή και αποθάρρυναν τους ταξιδιώτες. Έτσι, αφού η σύνδεση έγινε αποκρουστική, ήρθε ως φυσική κατάληξη η ακύρωσή της. Κύριε Υπουργέ, χρωστάτε πολλά σε αυτό το νησί, όλη η Ελλάδα χρωστάει και δεν ζητάμε να πληρώσετε, ούτε ελεημοσύνες ζητάμε. Ζητάμε να αποδοθούν ευθύνες πρώτα-πρώτα σε αυτούς που με την πρακτική τους οδήγησαν αυτή τη σύνδεση σε εκφυλισμό και ακύρωση. Ζητάμε από μια αριστερή κυβέρνηση να δει με μια πιο καθαρή και αντικειμενική ματιά τις πραγματικές δυνατότητες και ανάγκες των νησιών, χωρίς τις υποκειμενικές και ιδιωτελείς πολλές φορές κρίσεις και αξιολογήσεις παρελθόντος, τα παραγωγικά και τις ευνοϊκές συγκοινωνιακές ρυθμίσεις, ώστε το νησί να επανακτήσει αυτονόητα και κεκτημένα που έχουν ακυρωθεί. Ζητάμε λοιπόν να διευκολύνετε τις διαδικασίες και τις αδειοδοτήσεις, ώστε πλειοκτήτες να έχουν κίνητρο να μπουν στη γραμμή και να ξαναδημιουργηθεί η σύνδεση Θεσσαλονίκης Λίμνου Μυτιλίνης τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα με νεότευτα και ταχύπλοα πλοία. Χωρίς λοιπόν να απαξιώνουμε την πρωτοβουλία της κυβέρνησης για την εφαρμογή του μέτρου του μεταφορικού ισοδύναμου, σας το είπα και στην αρχή και σας συγχαίρουμε και σας ευχαριστούμε γι' αυτό, ούτως ή άλλως τα εισιτήρια για τη Μυτιλίνη είναι τα ακριβότερα στην Ελλάδα. Ιεραρχώντας τα μεγάλα προβλήματα στις συγκοινωνίες, το υπαριθμόν ένα και ζωτική σημασία για το νησί είναι αυτό της σύνδεσης με τη Θεσσαλονίκη. Σύσσωμη κοινωνία του νησιού ζητάει τη λύση του. Αυτό είναι το υπόμνημα, κύριε Υπουργέ, που σας κατέθεσα και ελπίζουμε ότι θα το δείτε θετικά. Επειδή ξεπερνάει το θέμα του μεταφορικού ισοδυναμού, θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό, αν θέλετε. Νομίζω ότι είναι ένα σοβαρό ζήτημα οι συνδέσεις όλων των νησιών με όσο το δυνατόν περισσότερους προορισμούς και φυσικά της Λέσβου με τη Θεσσαλονίκη είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Να πούμε βέβαια ότι επί δικής μας κυβέρνησης τουλάχιστον οι συνδέσεις της Λέσβου αλλά και των υπόλοιπων νησιών του Βορείου Αιγαίου σε επίπεδο παροχής υπηρεσίας και ποιότητας, νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί ότι έχουν αναβαθμιστεί. Τα πλοία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη γραμμή είναι και αξιόπλοα και πολύ καλά πλοία. Έτσι, ειδικά για τα μικρά νησιά του Βορείου Αιγαίου. Ιδιαίτερα για τα μικρά νησιά του Βορείου Αιγαίου. Να σας κάνω 2 παρατηρήσεις στο έγγραφο. Είναι λογικό κάποιος που δεν γνωρίζει πολύ καλά του Υπουργείου Ναυτιλίας κάποια πράγματα να τα συγχαίει. Το να δώσεις αδειοδότηση για να γίνει μία γραμμή Λέσβο-Θεσσαλονίκη είναι το πιο απλό πράγμα. Έρχεται ένας πλειοκτήτης, μας ζητάει τη γραμμή και τη δίνει. Δεν υπάρχει καμία γραφειοκρατική διαδικασία. Για να μην το κάνει κάποιος πλειοκτήτης σημαίνει ότι θεωρεί ότι η γραμμή δεν είναι βιώσιμη. Άρα σε αυτή την περίπτωση, αν κρίνουμε την αναγκαιότητα ύπαρξη αυτής της γραμμής, θα πρέπει να τη χρηματοδοτήσουμε με τη διαδικασία των άγωνων γραμμών. Δηλαδή θα πρέπει να δοθεί μια επιδότηση από το ελληνικό κράτος για να υπάρξει αυτή η γραμμή, η οποία πρόχειρη εκτίμηση φαντάζομαι, δεν μπορώ να απαντήσω γιατί πρέπει να το εκτιμήσουμε, δεν θα είναι λιγότερο από 7 με 8 εκατομμύρια το έτος, κάπου εκεί. Δεν λέω ότι δεν θα πιάσουν τόπο. Άρα δεν απαντάω ότι είναι πολλά τα λεφτά, παιδιά, ξεχάστε το. Δεν λέω σε αυτό. Δεν απαντάω κόστος αυτό. Κόστος ωφέλεια. Μπορείτε. Ναι, είναι κόστος ωφέλεια, προφανώς. Πάντως η γραμμή και η προϋποθέση ήταν βιώσιμη γραμμή. Έτσι. Ναι, εάν, σας λέω, επαναλαμβάνω και πάλι, εάν εγώ σήμερα είχα ένα καράβι και έκρινα
ότι η γραμμή είναι βιώσιμη και άρα μπορώ να βγάλω κάποιο κέρδος από αυτή τη γραμμή, θα ερχόμουν και θα την έπαιρνα χωρίς να πάρω δεκάρα τσακιστή. Γιατί θα έβγαζα κέρδος. Για να μην το κάνω, σημαίνει ότι δεν μπορώ, δεν μου βγαίνει. Άρα πρέπει να τσοντάρει και κάτι το κράτος. Είναι λιγότερο βιώσιμη. Είναι, δηλαδή, είναι δηλαδή τα κόστη, να σας το εξηγήσω, είναι τα κόστη 10 εκατομμύρια της γραμμής. Υπολογίζω εγώ ότι από τα εισιτήρια και τα... θα βγάλω 5. Άρα λέω, παιδιά, δώστε μου και άλλα 5. Για να μπορέσω να την κάνω τη γραμμή. Υπουργέ, θα μου επιτρέψετε λίγο. Μισό λεπτό. Παρόλα αυτά, επειδή εμείς, επειδή γενικώς οι άγονες γραμμές στην Ελλάδα έχουν φτιαχτεί με αυτόν τον τρόπο. Να φτιάξουμε λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο η πίεση από τον τάδε Δήμο, λίγο η πίεση από τον Δίνα Δήμο, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς, και έτσι λειτουργούμε και εμείς, αν θέλετε. Δεν το έχουμε βελτιώσει πάρα πολύ αυτό. Έτσι, να είμαστε ξεκάθαροι. Πριν από λίγες μέρες ανακοινώθηκε μία προσπάθεια που κάνουμε στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Να φτιάξουμε ένα σύστημα βελτιστοποίησης των ακτοπλοϊκών γραμμών, όπου εκεί θα μπαίνουν παράμετροι κέρδους κίνησης, λανθάνουσας κίνησης. Δηλαδή, μπορεί να μην υπάρχει σήμερα κίνηση, αλλά εάν βάλω ένα καλύτερο πλοίο, μήπως θα έρθει περισσότερος κόσμος, θα έχουμε περισσότερη κίνηση, άρα θα είναι πιο βιώσιμο. Και άλλοι παράμετροι, και θα, το οποίο το κάνουμε σε συνεργασία με το Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβου Πολυτεχνείου. Πολύ σύντομα θα έχουμε το πρώτο σύστημα, το πιλωτικό σύστημα, για να αρχίσουμε να δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Επομένως, εκεί πέρα θα γίνουν και πιο σοβαρά τα πράγματα. Πάντως, για να κλείσω, δέχομαι την επιστολή, είναι ένα αντικείμενο συζήτησης, δεν το αποκλείω. Εντάξει. Υπουργέ μου, επιτρέπετε, επειδή το μεταφορικό ισοδύναμο δεν το έχουμε μάθει ακόμα. Πάμε να το στήσουμε και να πάμε να το στήσουμε μαζί. Η κουβέντα για τα πρωτοπολικά είναι μια μεγάλη ιστορία. Τούτη η κυβέρνηση φτιάχνει και λιμάνι στον τόπο του Σίγαρη, που δεν είχε ενταχθεί, είχε πενταχθεί. Είναι μια κουβέντα που οφείλουμε να την κάνουμε. Υπάρχουν και ιστορικές γραμμές σύνδεση του Αιγαίου, αλλά με μια ιστορία που είχε ο τόπος και με τα πλοία που είχε και δεν υπάρχουν πια. Τα αναφέρουμε, βλέπεις. Ναι, νομίζω δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να κάνουμε τις κουβέντες. Υπάρχουν ευθύνες και πράγματα. Αλλά φοβάμαι, επειδή και από την περιφέρεια και από το Δήμο η κουβέντα πήγε σε άλλο θέμα. Έτσι, είναι συναφή και δεν αναιρείται. Όχι, να όχι, ναι, καλό θα είναι να είναι λοιπόν, οικονομητικά και παραγωγικά και να υπάρχουν και άλλες κουβέντες. Είναι μια κουβέντα που θα την ξανακάνουμε. Βεβαίως και θα την ξανακάνουμε και αξίζει να κάνουμε κουβέντα για βελτίωση των συγκοινωνίων. Για όλα τα νησιά μας. Δεν το συζητάμε. Αλλά στον επόμενο κύκλο του θέματος. Κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση. Να σας καλωσορίσω και εγώ με την σειρά μου στο νησί και στο νησί, αλλά και στο Βόρειο Αιγαίο. Αναμφίβολα είναι το νομοσχέδιο του μεταφορικού ισοδύναμου, το έχουμε πει και δημόσια, το έχουμε καταθέσει και δημόσια. Είναι μια θετική πρωτοβουλία και εξέλιξη. Είναι ένα πάγιο αίτημα των νησιωτών και οφείλουμε όλοι οι νησιώτες να το στηρίξουμε με όσα μειονεκτήματα και παιδικές ασθένειες έχει στην αρχή. Και οφείλουμε όλοι να συμβάλλουμε στην βελτιστοποίησή του προς όφελος κυρίως των νησιωτών αλλά και των επιχειρήσεων, γιατί και οι επιχειρήσεις είναι ένα κομμάτι της νησιωτικής ζωής, η οποία δεν θα μπορούσε να υπάρξει αν δεν υπήρχαν οι επιχειρήσεις. Δεν έχει καταρχάς ανοίξει ακόμη η πλατφόρμα για τις επιχειρήσεις, το είπατε κι εσείς. Αναμένουμε να ανοίξει για να ενταχθούν και όσο δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις και θα θέλαμε να ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις, γιατί εξαιρούνται κάποιες, όπως οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, οι οποίες μεταφέρουν όμως, έχουν πρώτες ύλες που μεταφέρουν και χρησιμοποιούν. Εντάξει, είναι κάποια εξειδικευμένα, θα τα συζητήσουμε. Θα θέλαμε, υπάρχει ένα θέμα το οποίο το συζητάμε όλοι οι φορείς, η επιδότηση του μεταφορικού ισοδυνάμου, της διαφοράς, ας πούμε, της χερσαίας με την νησιωτική μεταφορά δεν περιλαμβάνει ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό για μας, το οποίο είναι το χρονικό ισοδύναμο. Το χρονικό ισοδύναμο σημαίνει ότι δεν μπορείς να ταξιδέψεις όποτε θες και κυρίως αν ταξιδέψεις τελευταία στιγμή, τα εισιτήρια είναι πανάκριβα, το κόστος είναι διασβάστακτο για τους νησιώτες, το γνωρίζουμε όλοι εδώ. Αν κλείσετε για αύριο εισιτήριο,
Και με την επιστροφή στην Αθήνα, ειδικά αεροπορικό, θα θέλετε μισό μισθό περίπου και το μισό, το 1/4 του μισθού, αν πάτε με το πλοίο. Με μια αξιοπρεπή μετάφορα. Ένα κομμάτι είναι αυτό, θα πρέπει να το δείτε. Ένα δεύτερο είναι εκείνο που ζητάμε, είναι η αύξηση των πόρων, ώστε να υπάρξει και μεγαλύτερη επιδότηση κατά αναμεταφορά. Αλλά και, και ένα ακόμη, το οποίο νομίζω, επειδή υπάρχουν και τουριστικοί φορείς εδώ, θα σας το πούν, είναι με κάποιον τρόπο να επιδοτηθεί η μεταφορά, η μετακίνηση μάλλον επισκεπτών, οι οποίοι θα αποδείκνυαν με κάποιο τρόπο ότι έχουν κλείσει κάποιες μέρες διακοπών στα νησιά, ώστε να στηριχθεί ο τουρισμός, γιατί ο τουρισμός είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει πληγεί και για πολλούς λόγους, και για λόγω κρίσης, αλλά και οικονομικής κρίσης, αλλά και λόγω της προσφυγικής κρίσης τα τελευταία χρόνια, και τα οποία θα, μια τέτοια κίνηση, μια τέτοια μέτρο θα δώσει μεγάλη ανάσα στον τουριστικό τομέα, φυσικά για τους επισκέπτες, οι οποίοι έχουν αποδεικνύουν με κάποιο τρόπο, θα μπορούσαν να αποδείξουν κάποιο τρόπο ότι έχουν με βάουτσερ ξενοδοχείου, όπως γίνεται με κάποιες συνθηλιακές. Όμως το μεταφορικό, δεν μου να πάω τώρα και στη συζήτηση, στην θέση του Δήμου και του Αντιδημάρχου που παρίσταται, θα είναι χρήσιμο, εάν και εφόσον υπάρχει, και να συγκεράσει τις δύο απόψεις, ένα ολοκληρωμένο σύστημα συγκοινωνιών, όχι μόνο ακτοπλοϊκών, έτσι, και συνδυασμένων, αλλά και επιτέλους να κάτσουμε να σχεδιάσουμε ένα σύστημα το οποίο να είναι και να αποτυπώνει και την πραγματική κατάσταση σε πραγματικό χρόνο, αλλά και να είναι και δυναμικό, δηλαδή να έχει ένα δυναμικό χαρακτηριστικό σύμφωνα με το μεταφορικό φορτίο, που το οποίο δεν ξέρω αν το γνωρίζουμε ποιο είναι αυτή τη στιγμή. Θα το μάθουμε όμως από τον μεταφορικό. Ακριβώς. Το μεταφορικό φορτίο δεν μπορεί να κάνουμε συγκοινωνιακή πολιτική αν δεν το έχουμε καταγράψει και αν δεν το παρακολουθούμε, και κυρίως να το διασυνδέουμε με μεγάλα έργα υποδομής, τα οποία τα πληρώνουμε μεν εμείς οι νησιώτες, αλλά δεν τα βλέπουμε. Δηλαδή, τα μεγάλα έργα υποδομής που γίνονται στη Ρεαία Ελλάδα θα πρέπει να έχουν ένα αναπτυξιακό αποτύπωμα και στα νησιά, που σημαίνει μια διασύνδεση συγκοινωνιακή κυρίως με αυτά. Όπως είναι η διασύνδεση με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, που προαναφέρθηκε, η οποία έχει να κάνει όχι με τη Βόρεια Ελλάδα μόνο, αλλά έχει να κάνει και με τη διασύνδεση και της Δυτικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας και της Ηπείρου, που αυτή τη στιγμή είναι αποκομμένα. Αποκομμένες περιφέρειες και περιοχές από τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και στο τομέα των προϊόντων, αλλά και στον τομέα της προσέλκυσης τουριστικού ρεύματος. Άλλωστε ήταν παραδοσιακές πηγές προσέλκυσης τουριστικού ρεύματος, κυρίως θρησκευτικού τουρισμού στο παρελθόν. Να δούμε οπωσδήποτε το λιμάνι του Σιδηρίου, το οποίο θα ολοκληρωθεί και πρέπει να αρχίσουμε να ετοιμαζόμαστε πώς μπορούμε να το διασυνδέσουμε με την υπηρετική Ελλάδα, και να πούμε ότι θα πρέπει βέβαια να επιταχυνθεί και το έργο και της διασύνδεσης του λιμανιού με το νησί. Για δηλαδή το δρόμο, οποίο έχουν διασφαλιστεί οι του δρόμου και ξεκινάει. Και για το οποίο υπάρχει μια έντονη ανησυχία εδώ, γιατί θα πρέπει να πιο ανάδοχος πια, και νομίζω είμαστε έτοιμοι. Ξεκινάει, να δούμε, λοιπόν, έχουμε πόρους. Να το δούμε λοιπόν. Δεν γίνονται, ξέρετε, σε μία μέρα. Όχι. Σαφέστατα. Εμείς αν φορείς είμαστε στη διάθεση οποιασδήποτε και της παρούσα, αλλά και όλων των κυβερνήσεων. Τούτη τη φορά που ήρθατε και μας βρήκατε. Αφού εξασφαλίσαμε αυτό που εξασφαλίσαμε. Λοιπόν, όσον αφορά το θέμα του ΦΠΑ, η πάγια θέση μας είναι η μόνιμη διατήρηση, και όχι μόνο η μόνιμη διατήρηση, αλλά και η επέκταση και στα υπόλοιπα νησιά. Γιατί για φανταστείτε, ο Άγιος Ευστράτιος, ένα νησί το οποίο έχει συμβολικό χαρακτήρα στην ιστορία μας, αυτή τη στιγμή έχει 24% ΦΠΑ. Και θα μιλήσω και εκ μέρους και του Περιφερειακού Επιμελητηρικού Συμβουλίου, στο οποίο έχω την τιμή να προεδρεύω, και άλλα νησιά όπως τα Ψαρά, όπως και άλλα μικρά νησιά, αυτή τη στιγμή έχουν απενταχθεί από τους, έχουν απολέσει τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ, και θα πρέπει οπωσδήποτε να τα επαναφέρεται με νομοθετική ρύθμιση, ώστε να, μαζί με την μόνιμη διατήρηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα δικά μας νησιά, να ενταχθούν και τα υπόλοιπα νησιά. Ένα τελευταίο, το οποίο θα αφορά και την περιφέρεια, ανακοινώθηκαν κάποιοι διπλασιασμός περίπου των πόρων για το Βόρειο Αιγαίο. Εκεί θα θέλαμε για το όλο το Αιγαίο. Θα θέλαμε εκεί να υπάρξει μια μεγαλύτερη κατανομή των πόρων προς την επιχειρηματικότητα, και πολύ
και θεσμική επιβολή της συμμετοχής των επιχειρηματικών φορέων στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της περιφέρειας, ώστε να δώσουμε την απαραίτητη αναπτυξιακή κλωτσιά στα νησιά μας, γιατί εμείς ξέρουμε τι χρειάζεται για να δοθεί αναπτυξιακή όθηση. Και τώρα μας λέγατε μόνο ΦΠΑ. Όχι, το ΦΠΑ είναι ένα μέτρο που θα μας βοηθήσει να παραμένουμε. Όχι. Όχι, τώρα μας λέγατε μόνο ΦΠΑ. Όχι. Λοιπόν, είδατε το παρερμηνεύσατε λοιπόν. Όχι, δεν ήρθατε να το πείτε. Δεν ήρθατε να το πείτε σε τραπέζι, αυτό ήταν το πρόβλημα. Ίσως να μην το παρερμηνεύουμε. Όχι, όχι. Εμείς έχουμε πρόταση και έχουμε καταθέσει τις προτάσεις μας. Θεωρούσαμε ότι θα έπρεπε να κατηθεί με διαφορετικό τρόπο και όχι επιγραμματικά όπως μας ζητήθηκε, αλλά είμαστε πάλι στη διάθεσή σας για να σας καταθέσουμε το αναπτυξιακό όραμα που έχουμε και για τα νησιά μας, αλλά και για το Βορείο. Ευχαριστώ. Μόνο να πω κάτι, θα μου επιτρέψω να κάνω μερικά σχόλια, γιατί δυσκολεύομαι να τα λέω στο τέλος. Ο διπλασιασμός των πόρων για το Αιγαίο και για τα νησιά δεν έγινε μαγικά. Έγινε γιατί αποδείξαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν μπορεί μόνο το ΑΕΠ να υπολογίζεις στην κατανομή των πόρων. Πρέπει να υπολογίζεις και συντελεστές άλλους, στους οποίους η νησιωτικότητα είναι προφανές ότι έχει μειονεξία. Και αυτό το κάναμε συνεπώς και εμείς στο Υπουργείο Ναυτιλίας και το Υπουργείο Ανάπτυξης, και το κάναμε επί 2 χρόνια συνεχώς σε όλα τα φόρα. Γι' αυτό φτάσαμε σε διπλασιασμό των πόρων για τα νησιά μας. Γιατί κανένας ποτέ δεν είχε διεκδικήσει πόρους για τα νησιά. Ποτέ. Και τη στοιχεία μέχρι το 2015, όχι, δεν έχει σχέση με το προσφυγικό. Ακριβώς. Δεν έχει σχέση με το προσφυγικό. Διεκδικούμε πράγματα για τα νησιά. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Εδώ είμαστε όλοι ένα. Τι, νησιώτες. Που εμείς καταλαβαίνουμε το πρόβλημα των νησιών. Δεν περιμένουμε ούτε από την Αθήνα. Η Αθήνα αυτή τη φορά ακούει. Αλλά ξέρετε, οι υπηρεσίες δεν πολύ ακούνε. Έτσι, για να είμαστε και λίγο ειλικρινείς. Δεν περιμένουμε πολύ περισσότερο από τις Βρυξέλλες να καταλάβουν τι σημαίνει νησιά. Αν δεν πάμε εμείς να διεκδικήσουμε για τα νησιά, κανένας δεν θα μας το δώσει. Μέχρι τώρα κανένας δεν είχε διεκδικήσει το απλό. Ότι παιδιά δεν είναι μόνο το ΑΕΠ, είναι και άλλα πράγματα που πρέπει να υπολογίσει κανένας. Μας είδα σούμπιτος αγώνα. Και εμείς το παλεύουμε, εμείς είναι πρόεδρος στο Ινσουλέρ και το παλεύουμε. Άμπρα. Το Ινσουλέρ, ξέρεις ότι έχουμε συνεργαστεί πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Τώρα είμαι πρόεδρος εκπρόσωπος της Ελλάδας. Το ξέρεις ότι έχουμε συνεργαστεί. Το συνάδελφο από τη Ζάκηθο, ναι. Λοιπόν. Και το θέατρο με συνέχεια. Ευχαριστώ. Συνδυασμένες μεταφορές πάντως είναι, το είπα και πριν. Ολοκληρωμένο σύστημα συγκοινωνιακού χάρτη. Ακριβώς αυτό θέλω. Με τη μελέτη αυτή, με το. Ξέρετε, δεν θέλω να κάνω. Άντε να κάνουμε και αυτό, άντε να κάνουμε και εκείνο. Θέλουμε να κάνουμε θεσμούς. Και ο θεσμός θέλει και μελέτη και ουσία. Το μεταφορικό ισοδύναμο είναι θεσμός. Δεν έχουμε προτάσεις. Να τις ακούσω. Το μεταφορικό ισοδύναμο είναι θεσμός. Δεν θα το πειράξει κανένας. Και οι συνδυασμένες μεταφορές πρέπει να γίνουν μέσω θεσμού. Για να μην μπορεί κανένας αύριο μεθαύριο, επειδή είναι κολλητός του ο δήμαρχος των Γρεβενών, που δεν είναι και θάλασσα για να στροφοποιήσω κάποιον, του Καρπενησίου, που είναι νησί σύμφωνα με κάποιους, να διεκδικήσει μία επιπλέον γραμμή. Εντάξει. Να πω κάτι εδώ συγκεκριματικό, αν το είναι ζωντανή συζήτηση. Καταρχήν, λέμε τώρα για τις μεταφορές, αναφέρομαι στο Δήμο εδώ πέρα. Το θέμα είναι, ανοίγεις μια γραμμή. Τι κουβαλάει η γραμμή αυτή. Αυτό έχουμε δει την παραγωγή του νησιού. Μα μου επικαλείστε τους ιδιώτες τόση ώρα και ότι είναι στο χέρι τους. Το, δεν μου λέτε, το Μυτιλήνη Καβάλα είναι βιώσιμη.
Και δεν είναι το Μητυλήνη Θεσσαλονίκη που έχει πολλαπλάσιο κόσμο κοινό. Ωραία, κάντε το για Θεσσαλονίκη. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Το είπαμε και η Αλεξανδρούπολη. Το είπαμε για Θεγγιν Κόμμο. Αλλά υπάρχουν ναυτιλιακέ. Οι ναυτιλιακέ. Ένα λεπτό. Συγγνώμη. Εμεί όλοι οι φορεί στηρίζουμε τι γίνεται. Επειδή έχουμε κάνει. Η Μητυλήνη Αλεξανδρούπολη το ξέρει ότι το δημοκρατήσαμε, αλλά δεν μα ήρθε. Λοιπόν. Χάλαμε γραμμή με τη Λίνα Αλεξανδρούπολη. Αλλά δεν ενδιαφέρει και κανένα. Κύριε Υπουργέ, συγγνώμη Γιώργο, να πω, κάτι για να μην χαθεί και το Θεσσαλονίκη. Γιατί υπάρχουν ναυτιλιακές οι οποίες ενδιαφέρονται, αλλά ενδιαφέρονται για μικρότερο χρονικό διάστημα. Η νομοθεσία επιβάλλει κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Όχι, είναι 9 μήνες. 9 μήνες. Θέλουν για μικρότερο διάστημα. Οπότε ας γίνει πρόταση. Λοιπόν, αυτό είπα, ήθελα να πω. Ας γίνει λοιπόν να υπάρξει μια πρόταση συνδυασμένη. Συνδυασμένη, ώστε να βρούμε μια λύση. Τώρα να μου φέρουν πρόταση. Ωραία. Να περάσουμε μέσα στο Σεπτέμβριο. Φέρετε μου πρόταση, παιδιά. Γιατί το υποστηρίζει και ο Δήμαρχος. Είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλο πράγμα να έρθει μια ναυτιλιακή εταιρεία και να μου ζητήσει. Πειραιά Κυκλάδες που γίνεται χαμός, έχουμε δεν ξέρω και εγώ πόσα πλοία στις Κυκλάδες. Άρα εκεί δεν μπορώ να δώσω ούτε για λιγότερο χρόνο, ούτε ούτε εκτάκτως μια τέτοια γραμμή, γιατί θα φωνάζουν όλοι οι άλλοι πλειοκτήτες και θα έχουν δίκιο. Και είναι άλλο να μου ζητήσει κάποιος Μυτιλήνη, Θεσσαλονίκη, που δεν υπάρχει κανένας άλλος. Να σας καλωσορίσω κι εγώ εκ μέρους των εμπόρων της πόλης. Και να καλωσορίζω και το μεταφορικό ισοδύναμο μαζί. Γιατί βλέπεις το καιρό. Ε? Γιατί βλέπεις το καιρό στο μεταφορικό ισοδύναμο. Σαν μεταφορικό ισοδύναμο. θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σωστό μέτρο. Όχι όμως σε καμία περίπτωση να ζυγιστεί με το ΦΠΑ. Το έχω πει πολλές φορές και εντάξει. Τα φέραμε και τα δύο. Μπράβο. Όσο καιρό λοιπόν εμείς ήμασταν επιφυλακτικοί έως και αρνητικοί για το μεταφορικό ισοδύναμο, ήταν γιατί είχαμε μπροστά μας την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών. Πάντως δεν ζητήσατε να αποσυρθήσαμε. Δεν ζητήσαμε να αποσυρθεί, όχι. Αλλά σε κάθε περίπτωση ούτε το, το βλέπαμε, ούτε το βλέπαμε με επιφύλαξη. Η Ευρώπη. Ωραία. Σαν καινούριο μέτρο λοιπόν, θα πρέπει να αντιμετωπίσει κάποια πράγματα, κάποιες παιδικές αρρώστιες όπως είπατε. Ναι. Όπως, για παράδειγμα, γιατί να είναι μόνο τρίτη θέση στο πλοίο. Και όχι οικονομική. Αεροπορικό. Οικονομική. Γιατί δεν ταξιδεύουν. Γιατί να είναι μόνο πλοίο και όχι αεροπορικό. Ναι. Αυτό που είπαμε το χρονικό σου λένε. Βέβαια, εκεί μπαίνουν κάποιοι άλλοι παράγοντες, οι οποίοι έχουν να κάνουν με τις ολιγοπωλιακές έως μονοπωλιακές καταστάσεις που έχουν δημιουργηθεί και στην ακτοπλοεία και στις αεροπορικές συγκεκριμένες. Και εκεί έχουμε θέμα. Δηλαδή, μπορεί να βάλουμε εμείς, ας πούμε, το μεταφορικό ισοδύναμο να παίρνει 14 ευρώ ο ταξιδιώτης. Να εμφανιστεί η ναυτιλιακή εταιρεία με ένα απλό «δεν βγαίνω ρε παιδιά» και να μας κάνει το εισιτήριο να πάει το μεταφορικό ισοδύναμο υπέρ της εταιρείας. Γι' αυτό πρέπει να βρεθεί κάποιος τρόπος. Προσοχή. Θέλω να διευκρινίσουμε κάτι. Δεν είναι 14 ευρώ. Μπορεί να είναι και 5, μπορεί να είναι και 35. Εγώ το είπα. Δεν είναι 14 ευρώ γενικώς. Λέω. Σας λέω. Είναι η διαφορά το, ναι. Από το κόστος του κτέλ. Μπράβο. Λέω λοιπόν. Καθαρό. Το όποιο όφελος. Το όποιο όφελος. Το όποιο όφελος. Το όποιο όφελος λοιπόν. Όταν έχει να κάνει με ολιγοπωλιακές έως μονοπωλιακές ιστορίες, όπως είναι και τα αεροπλάνα και τα βαπόρια, είναι ένα θέμα το οποίο. Όλη η προσπάθεια αυτή που γίνεται για το μεταφορικό ισοδύναμο μπορεί από τη μια στιγμή στην άλλη να διαταραχθεί. Συμφωνώ. Στο θέμα του χρονικού ισοδυνάμου, την πατρότητα του οποίου την έχει ο Εμπορικός Σύλλογος, επιδοτείται τις μικρές και τις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις. Και τις μεσαίες. Και τις μεσαίες. Ερώτημα είναι αυτό που βάζω. Εάν δεν επιδοτηθούν τα μεταφορικά των με πολύ μεγάλων επιχειρήσεων και των πολυεθνικών. Mm. Τότε τα είδη σούπερ μάρκετ που είναι το βασικότερο είδος που καταναλώνει ένα σπίτι θα έχουν όφελος από την εφαρμογή του μεταφορικού ισοδύναμου ή όχι. Δεν θα έχουν. Σας ρωτάω λοιπόν.
Συζήτηση κάνουμε, δεν προτείνω κάτι. Απλώς σας βάζω τον προβληματισμό. Έχετε ψάξει σαν εμπορικό σύλλογο να μιλήσετε με τους εμπορικούς συλλόγους άλλων νησιωτικών περιοχών που δεν έχουν αυτή τη στιγμή τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ, να δείτε ποια είναι η διαφορά τιμής στην Αθήνα, στη Μυτιλίνη και στην Σύρο? Σε ποια είδη? Στα μακαρόνια, στο μεγάλο σούπερ μάρκετ. Δεν μπορώ να το ελέγξω αυτό. Θα σας πω εγώ, είναι η ίδια. Δεν μπορώ να ελέγξω. Θα σας πω εγώ, εγώ μπορώ να μιλήσω, εγώ μπορώ να μιλήσω για τους ντόπιους εμπόρους. Είναι η ίδια η τιμή. Γι' αυτό λοιπόν, εμείς δεν επιδοτούμε την αλυσίδα. Εμείς επιδοτούμε την τοπική επιχείρηση. Επιδοτούμε το σούπερ μάρκετ του Μυτιλινιού. Και άρα, όχι λοιπόν, οποιοδήποτε άλλου πολυεθνικής εταιρείας. Θα τον δώσει, θα άρα τον... δίνω το δικαίωμα στο Μυτιλινιό ιδιοκτήτη σούπερ μάρκετ να είναι ανταγωνιστικός απέναντι στην αλυσίδα και στη μεγάλη επιχείρηση. Αυτό είναι που φέρνει το μεταφορικό ισοδύναμο. Την ανταγωνιστικότητα της τοπικής και της νησιωτικής επιχείρησης απέναντι σε πολυεθνικές που δραστηριοποιούνται στο νησί. Αλλάξτε και το νόμο για τα τετραγωνικά τότε. Μη μου βάζετε ζητήματα τα οποία βάλανε κάποιοι. Όχι, αλλάξτε το. Αλλάξτε το. Όχι, δεν είναι αυτό. Γιατί τα τετραγωνικά τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Για να μην τελειώσει, μην πέταμε την παλιά. Να το βάλουμε στο τραπέζι. Ναι, αλλά εγώ σα λέω ότι αυτή τη στιγμή. Σα εξηγώ ότι αυτή τη στιγμή το μεταφορικό ισοδύναμο γίνεται για την νησιωτική επιχείρηση, για τη μικρή και τη μεσαία επιχείρηση που έχει να ανταγωνιστεί στο νησί του μεγαθύρια, τα οποία έχουν τη δυνατότητα λόγω οικονομίας κλίμακας να έχουν χαμηλότερες τιμές σε σύγκριση με το Μυτιλινιό που έχει ένα σούπερ μάρκετ. Είναι βέβαιο, λοιπόν. Αυτό λοιπόν έρχομαι εγώ να επιδοτήσω και να βελτιώσω. Και ζητάω από το Μυτιλινιό που έχει το μικρό σούπερ μάρκετ και ο οποίος το μισό το δίνει σε κόστος του πελάτη και το άλλο μισό το απορροφά στην επιχείρησή του, για να μπορέσει να είναι ανταγωνιστικός, να είναι και βιώσιμος και να μειώσει και την τιμή. Είναι βέβαιο. Και δεν ζητάω να μεταφέρει το σύνολο της επιδότησης στην τιμή. Ζητάω να αποκτήσει μεγαλύτερη ρευστότητα και βιωσιμότητα και ταυτόχρονα να μειώσει την τιμή. Λοιπόν, είναι βέβαιο λοιπόν ότι το μεταφορικό ισοδύναμο θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση και όσοι αμφισβητούν ότι θα μειωθούν οι τιμές, καλά θα κάνω να μην το αμφισβητούν, γιατί οι επιχειρήσεις ζητούν ακριβώς επιχειρήματα ώστε να μειώσουν τις τιμές, να είναι πιο ανταγωνιστικές και να μπορέσουν να πάρουν το μερίδιο της αγοράς που τους αξίζει και το τους αρμόζει. Το πρόβλημα λοιπόν με τις τιμές, επειδή είσαστε έμπορος και το καταλαβαίνετε, δεν θα είναι στη Μυτιλίνη. Το πρόβλημα με τις τιμές και το αν θα μεταφερθεί το μεταφορικό ισοδύναμο θα είναι στον Αιστράτη, όπου δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Υπάρχει ολιγοπωλιακή διάρθρωση της αγοράς. Αλλά στη Μυτιλίνη σίγουρα θα πέσει. Δεν έχει και πολυεθνικές όμως. Εκείνη εκτελεί και η κοινωνική υπηρεσία. Δεν έχει και πολυεθνικές. Επειδή έχω τη συνολική εικόνα, ξέρετε, του ακτοπλοϊκού δικτύου, έχω μια συνολικότερη εικόνα από αυτήν που έχετε εσείς και είναι λογικό. Προφανώς και χρειαζόμαστε ενίσχυση σε όλα τα νησιά, σε ακτοπλοϊκή διασύνδεση, τους καλοκαιρινούς μήνες. Από εκεί και πέρα βέβαια υπάρχει ένα θέμα και το θέμα που εστιάζεται στο γεγονός ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε επαρκή μεταφορικά μέσα, δεν έχουμε επαρκή πλοία. Εάν αριθμό πλοίων, αριθμό και κατάλληλο πλοίων και καλών πλοίων, αν δηλαδή κάποιο πλοίο χτυπάω ξύλο κυριολεκτικά, μας δημιουργήσει πρόβλημα μέσα στο καλοκαίρι, είναι αδύνατο να αντικατασταθεί. Έχουμε αυτή τη στιγμή ένα πρόβλημα στα διαπόντια νησιά. Το επιβατικό οχηματαγωγό που εξυπηρετεί τα διαπόντια νησιά εξυπηρετούνται από δύο. Από ένα επιβατικό και από ένα επιβατικό οχηματαγωγό. Διαπόντια, για όσους δεν γνωρίζουν, υπάρχουν και άλλα νησιά στο Ιόνιο. Μαθράκι, Ερίκουσα, Αθωνή. Και εδώ και αρκετές μέρες δεν μπορούμε να βρούμε οχηματαγωγό για να πάρουμε αυτοκίνητα που υπάρχουν εκεί και να μεταφέρουμε προϊόντα. Άρα καταλαβαίνετε ότι πέραν της πολιτικής βούλησης που πρέπει να υπάρχει,
πέραν της σωστής πρότασης που υπάρχει, πρέπει να υπάρχει και η διαθεσιμότητα από πλευράς των ακτοπλοϊκών εταιριών. Εγώ ακούω προσεκτικά, είμαι σχεδόν κάθε μέρα σε συζήτηση με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για αυτά τα ζητήματα. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να κάνουμε τέτοιες συζητήσεις και να βρούμε λύσεις. Αν μπορέσουμε να βρούμε λύσεις, εγώ είμαι μαζί σας. Δηλαδή, είναι ανοιχτή η συζήτηση αυτή. Αν δεν αυγηθεί η αιχμή του καλοκαιριού, ναι, και υπάρχουν μέτρα στα οποία... Μας είπαν και για τα Κύπρο, αλλά έχει πρόβλημα... Δηλαδή, μας είπε να φιλήσει. Απλώς απαιτεί δύο πληρώματα και είναι μεγάλο κόστος. Δηλαδή είναι θέματα νομοθεσία. Κατά τη γνώμη μου. Ας το συζητήσουμε λίγα μετά για να μην. Θα μπορούσε να πούμε ωραία, τώρα μιλάω συγκεκριμένα, να μην αναφερθεί στο εξωτερικό, να το κρατήσουμε εδώ όπως ήταν πέρυσι, να μην βάλω το Σάμος ή το Σάμος στο Ρόδος. Νομίζω εκεί θα λυνόταν το πρόβλημα. Μην ξεχνάτε όμως ότι είχαμε εξελίξεις στο τομέα των ακτοπλοϊκών εταιριών. Καλά, είναι οι συγχωνεύσεις που γίνανε. Οι συγχωνεύσεις που γίνανε, οι οποίες αν θέλετε έχουν δημιουργήσει μία αναστάτωση, δεν θα πω πρόβλημα, μία αναστάτωση συνολικότερα και στις ίδιες εταιρείες. Προσπαθούν δηλαδή να μπουν, να βρούνε τα πατήματά τους μέσα από αυτήν τη συγχώνευση. Πιστεύω ότι το 19 που θα μπορέσουμε να το σχεδιάσουμε πολύ καλύτερα, γιατί η συγχώνευση έγινε λίγες μέρες πριν την έναρξη του καλοκαιριού. Έγινε πολύ αργά. Ναι, έγινε πολύ αργά. Πιστεύω ότι εγκρίθηκε τότε. Πιστεύω ότι το 19 θα μπορούσαμε να είναι πιο σοβαρά σχεδιασμένο και πιο... Όχι, δεν είναι τώρα σοβαρά σχεδιασμένο, να έχουμε περισσότερες εκλογές. Εμείς έχουμε ένα μεγάλο μείον το οποίο δεν αντιμετωπίζεται εύκολα, ειδικά το βορειοανατολικό Αιγαίο. Έχουμε πολυμάνιμο το χρόνο. Δηλαδή, όταν στα άλλα τα νησιά ο Αθηναίος ή από άλλες περιοχές μπορεί να πάει σε 6-5 ώρες να κάνει το ταξίδι, εδώ μιλάμε για 10 με 12 ώρες. Άρα είναι ένα μείον που. Εντάξει, δεν είναι εύκολο γιατί το να βάζει ένα γρηγορότερο πλοίο κοστίζει. Στα δικά μου τα νησιά είναι 24 ώρες. Όχι, δεν είναι. Στην Κάσο. Για το σύγχρονο στην Κάσο. Εντάξει, τώρα. Αλλά. Υπάρχουν και χειρότερα. Δεν είναι εύκολο για να το πει. Έχει κάνει τόσο σπουδαίο. 24 ώρες. Στην τον τόπο του. 24 ώρες στην κοινωνία. Ένα τελευταίο για να σα κουράσω. Από φέτος ισχύει για την κουρασγέρα το 1 ευρώ. Το τέλος το 1 ευρώ για το κάθε επιβάτη. Επειδή όμως εμείς οι υπουργοί έχουμε μηδενίσει στην κουρασγέρα, φέτος αυτό το κυπριακό το σαλάμι με 2-3 φορές και αυτό κατατύχει, θα θέλαμε, αν είναι δυνατόν, να βρούμε έναν τρόπο να απογορευτεί από κάπου αλλού ή να εξαιρεθούν τα νησιά για 2-3 χρόνια μέχρι να ξαναμπούμε στην κουρασγέρα. Πιστέψτε μου, είναι σοβαρό κόστος. Όταν εκπροσωπεί 1.000 άτομα, 800 άτομα, 1.500 άτομα, εντάξει, είναι ένα θετικό όταν ξέρει η εταιρεία ότι θα το πληρώσει αυτό. Τουλάχιστον μέχρι να ξαναξεκινήσει η κουρασγέρα. Γιατί είμαστε στο απόλυτο μηδέν. Ξέρετε βέβαια ότι το 1 ευρώ δεν έχει να κάνει με τα διαχειριστικά και τα λειτουργικά έξοδα. Μα πληρώνει ήδη τέλεια, απλά πληρώνει και αυτό. Ναι, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι αυξημένα λόγω του ISPS. Ξέρω, δηλαδή δεν είναι κάτι. Και να ξέρετε ότι δεν είναι κάτι το οποίο το επιβάλαμε εμείς ως Υπουργείο, το επιβάλαμε, έγινε μετά από διαβούλευση, ήταν να γίνει από πέρυσι και επεβλήθη φέτος για να μην συλληφθούν εξαπίνης οι εταιρείες. Ναι. Και το κόστος είναι, πιστέψτε με, γιατί έχει πολύ αυξημένο κόστος το λιμάνι που δέχεται οι κουρασγέρες. Καταλαβαίνω ότι στη Μυτιλίνη, καταλαβαίνω το λιμάνι της Μυτιλίνης δεν έχει. Γιατί δεν το αφήνει στην αναδικαιοδοσία. Αυτό θα μπορούσαμε να το δούμε στη δικαιοδοσία των οργανισμών.